ανεπανάληπτη ερμηνεύθρια αλλά και δημιουργός με την ουσία της λέξης. Έχει γεννήσει μεγάλα τραγούδια η Χάρης Αλεξίου. Η ματιά της μπροστάρικη και στα συναισθήματα και στα θέλω. Ακριβή, μεστή. Ο κόσμος που ξέρει να τιμά τους εκλεκτούς του, της έδωσε πολλά. Όμως στην περίπτωσή της θα είμαστε παντοτινά χρεωμένοι. Σε ποια γειτονιά πρώτο μεγαλώνεις? Στη γειτονιά που γεννήθηκα. Πού δηλαδή? Στη Θήβα, στο νέο συνοικισμό. Δύο-τρεις δρόμους πάνω από το σταθμό του τρένου. Εκεί μέρανε όλοι οι Μικρασιάτες. Η μητέρα μου ήταν Μικρασιάτισσα. Και ζούσε με τη γιαγιά της. Εκεί έζησα μέχρι 8 χρόνια που ήρθα στην Αθήνα. Ο πατέρας σου από πού ήταν? Από τη Θήβα. Πώς γνωρίστηκαν με τη μαμά? Γνωρίστηκαν σε ένα γλέντι και ερωτευτήκαν αμέσως και ο πρώτος ήταν ο Γιώργος που γεννήθηκε, ο Γιώργος αδερφός μου, μετά από 2 χρόνια εγώ. Η γειτονιά φτωχική, ταπεινή? Η γειτονιά, μια τυπική προσφυγική γειτονιά με τις μονοκατοικίες, με τα μικρά σπίτια. Γιατί όλα αυτά τα σπίτια ήταν που τους τα είχε δώσει των προσφύγων, τους τα είχε δώσει το κράτος. Ο μπαμπάς όμως ήταν από μια νοικοκυρέικη φαμίλια. Ο παππούς με τα πολλά παιδιά, με τους πολλούς γιους του, με τα χωράφια τους, τις καλλιέργειές τους. Η μαμά μια φτωχιά κοπέλα. Πρέπει να μην άρεσε και πολύ στην οικογένεια αυτό το ότι δεν... Γιατί κάθε νύφη έφερνε και μια πρίκα πίσω της. Είχε τα δικά της χωράφια, τα δική της περιουσία. Η μαμά δεν είχε τίποτα. Αλλά ήταν μεγάλος ο έρωτας και έτσι είμαστε παιδιά του έρωτα. Υπήρχε μια, ένιωθες αυτή την αμηχανία στη μεριά της μαμάς ή αυτή την, το κλίμα το όχι τόσο φιλικό, ας το πω έτσι, απέναντί της? Νομίζω ότι η μαμά μου ήταν όχι από όλους, όχι, την αγαπούσανε. Την αγαπούσανε όμως. Γιατί... Αλλά νομίζω ότι και εκείνη σκιζότανε να είναι καλή μαζί τους, προκειμένου να παίρνει την αγάπη τους και την αποδοχή τους. Τι τραγούδια ακούγατε εκεί? Δημοτικά. Ο πατέρας μου τραγούδισε πάρα πολύ ωραία. Όλοι στην οικογένεια τραγούσαν πολύ ωραία. Και η μάνα μου τραγούδαγε τα ελαφρά τραγούδια. Ο πατέρας μου έλεγε πάρα πολύ ωραία τα δημοτικά. Και όταν ερχόταν κάποιος εκεί, γινόταν κανένα πανηγύρι και αυτά, πρώτος και καλύτερος. Θυμάσαι εσύ πανηγυριακή, στην ηλικία αυτή των 8 ετών? Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι που πήγα αργότερα, πιο μεγάλη. Εκεί γίνεται κάθε χρόνο της Παναγίας, στα 9 μέρα της Παναγίας. Γίνεται η μεγάλη πανήγυρη στη Θήβα. Εμποροπανήγυρη, παλιά ήταν και ζωοπανήγυρη στην αρχή. Εμποροπανήγυρη και βεβαίως ερχόντουσαν συγκροτήματα δημοτικά και γινόταν. Και ποιους είδες εκεί? Το κλέτε. Ποιους είδα? Πιο πολύ άκουγα τα ονόματα αυτά. Ο Κοκοτίνης, ο ντόπιος ήταν ο Φωλιάς, ένας Φωλιάς που τραγουδούσε. Δεν τους είχα γνωρίσει. Ο Αραπάκης είχε περάσει από εκεί. Ο βιολιστής. Κοκοτίνης Κλαρίνο. Αλλά πιο πολύ θυμάμαι να τους αναφέρουν παρά να τους έχω, δεν τους έχω ζήσει. Γιατί φεύγετε από τη Θήβα? Γιατί ο πατέρας μου αρρώστησε. Και έπρεπε να έρθει στην Αθήνα στο νοσοκομείο. Έτσι μεταφερθήκαμε στην Αθήνα. Πήγαμε στα άλλα προσφυγικά της Αθήνας που ήταν η γιαγιά, η μάνα της μάνας μου. Σε ποια περιοχή? Στο Δουργούτι. Εκεί ήταν ένας κόσμος σκηνικό. Τι εννοείς? Δηλαδή ήταν όλα τα προσφυγικά σπιτάκια. Είναι τελείως άλλο πράγμα από τη Θήβα.
τα προσφυγικά σπιτάκια που ο ένας ρε παιδί μου ζούσε σαν να ζούσε μέσα στο σπίτι του άλλου. Έτσι πήγαινα στην ίδια βρύση, είχε δημόσιες τουαλέτες, καθόσουν στην ουρά για να πας στην τουαλέτα. Ο κεντρικός δρόμος που άνοιξε η μαμά μου τον Μπακάλικο, ήταν όλη στη σειρά τα μαγαζιά, περνούσαν από μπροστά και ο ένας μίλαγε στον άλλον απέναντι. Η μάνα μου ήταν η Χείρα. Η Χείρα που είχε τον Μπακάλικο, δεν τη λέγανε με το όνομά του στην Ιφηγένεια, όλη η Χείρα τη λέγανε. Έζησε πολύ λίγο ο μπαμπάς μου εκεί. Δηλαδή μέσα σε 3 μήνες είχε πεθάνει. Πληγώθηκες. Ταράχτηκες. Έχασες τον κόσμο. Παιδί ήσουν, βέβαια. Κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω τα αισθήματα που είχα τότε. Θυμάμαι ότι μας είπε ο πατέρας μου ότι θέλω να πεθάνω στη Θήβα και μεταφερθήκαμε στο σπίτι του παππού. Στο πατρικό του δηλαδή. Και εκεί έζησε τις τελευταίες του μέρες. Ζούσαμε στον παππού μου. Και μετά επιστρέφετε. Και μετά γυρίσαμε γιατί οι συγγενείς της μαμάς μου, δηλαδή η μάνα της, ο παππούς είχε φύγει, η μάνα της ζούσε στην Αθήνα, εκεί. Και ήθελε να είναι κοντά στους δικούς της. Η μάνα μου βέβαια δεν είχε, τη γνώρισε, τη μητέρα της τη γνώρισε πολύ μεγάλη. Ήτανε παρατημένο παιδί. Γιατί την παντρεύτηκε ο παππούς μου, ο Γιάννης ο Σαρής, την πήγε στη Θήβα, η άλλη πυρεώτησε εδώ πέρα από τα ταμπούρια έξω καρδιά και δεν της άρεσε εκεί πέρα. Και του λέει, τι θα κάτσω εγώ, κάτσω εδώ στη Θήβα, τι θα κάνω εγώ στη Θήβα. Και τους παράτησε και έφυγε. Και η μάνα μου όταν πρόκειτο να παντρευτεί, ήρθε εδώ και την αναζήτησε και έτσι τη βρήκε με άλλα 2 παιδιά. Δεν μεγάλωσα με αυτή τη γιαγιά. Και μένετε πλέον μαζί με τη γιαγιά? Όχι. Όχι. Στο Δουργούτι πάντα? Στο Δουργούτι. Εκεί άνοιξε, επειδή ζούσε η γιαγιά μου εκεί, η μάνα μου άνοιξε τον Μπακάλικο αυτό. Και ναι, ήμασταν κοντά, ήταν και τα αδέρφια της εκεί κοντά. Και πήγα σχολείο στο δημοτικό σχολείο εκεί στο Νέο Κόσμο, κάτω στη Φρατζή. Ήσουν καλή μαθήτρια? Ναι. Καλή. Ο Γιώργος? Ο Γιώργος όχι. Εκείνος πώς αντιμετώπιζε όλη αυτή την κατάσταση? Κοίταξε, του Γιώργου το έλειψε πιο πολύ. Γιατί εγώ σαν κοριτσάκι ήμουνα πιο μαζεμένη, πιο φοβισμένη. Γιατί ο Γιώργος ήταν πολύ ζωηρό παιδί. Και τότε, εκείνα τα χρόνια, τα κοπανάγανε τα παιδιά. Ο Γιώργος έχει φάει πολύ ξύλο, γιατί ήταν ατίθασο παιδί. Και όταν λοιπόν έφυγε ο πατέρας μου, ανέλαβε η μάνα μου. Η ζώνη έφυγε από τα χέρια του πατέρα μου και πήγε στα χέρια της μάνας μου μετά. Γιατί πώς θα τα κουμαντάριζε όλα. Έτσι ο Γιώργος παρέμεινε. Παρέμεινε έτσι και πολύ μικρός μπαρκάρισε. 12 χρονών ο Γιώργος, 13 μπαρκάρισε. Πήκε σε ανεμότρατες. Και θα έλεγα ότι μεγάλωσε μόνος του. Βοηθούσε στο σπίτι? Εντελώς. Τα λεφτά τα έστελνε. Μετά πήκε σε μεγάλα καράβια, μεγάλα ταξίδια, ναυάγησε. Στον Ινδικό, θυμάμαι. Τι τραγούδια ακούτε εκεί πέρα στη Νέα Γειτονιά? Στη Νέα Γειτονιά ακούμε τα τραγούδια που παίζει, ακούμε τον Καζατζίδη, γιατί πια έχουμε πάει στο 60. Ναι. Και σε όλα τα μαγαζιά βάζανε τα τέρμα το ραδιόφωνο και ακούγαμε στην αγορά όλα τα τραγούδια. Ήταν ο Καζατζίδης και η γιαγιά μου, η Σμυρνιά, τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία τα σμυρνιακά τραγούδια. Με τσαλκάτζες, με αυτά και από αυτήν άκουγα άλλο τραγούδι τώρα. Να. Και βεβαίως τα τραγούδια που έπαιζε, που ακούγαμε σαν νέα παιδιά και μετά στην εφηβεία, αυτό που
που γινόταν μαζί μας, που γεννιόταν μαζί μας. Γιατί γράφεσαι στη σχολή Κοκκυρικής? Γιατί η μητέρα μου σκέφτηκε ότι δεν θα μπορέσει να με σπουδάσει, να πάω σε πανεπιστήμιο και τα λοιπά, και ήθελε στην Κοκκυρική σχολή. Ήταν ένα γυμνάσιο λύκειο επαγγελματικό που ήταν όμως 5 χρόνια αντί για 6. Και εκεί θα τέλειωνα και θα είχα μια μόρφωση, θα είχα μάθει και μια ξένη γλώσσα όπως ήταν τα γαλλικά και θα είχα μάθει και ένα επάγγελμα που αυτό ήταν η μοδιστρική. Και έτσι θα είχα κάποια εφόδια. Δεν άντυχε η τσέπη της για να προχωρήσω. Εσένα σου άρεσε η απόφαση αυτή? Εμένα... Πήγες πρόθυμη εκεί? Δεν πήγα καθόλου πρόθυμη, όχι. Δηλαδή είχα το αποθυμένο αυτό να σπουδάσω. Γι' αυτό και μετά εγώ συνέχισα να σπουδάζω γλώσσες. Μετά πήγα γραφτικά στη σχολή του Κατσέλη. Ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας, αλλά όλα αυτά, ξέρεις, ένας άνθρωπος που ζει μια συγκεκριμένη συνθήκη, δεν το επιτρέπεται να κάνει παραπάνω όνειρα. Στη σχολή όμως του Κατσέλη πήγες για ηθοποιία, έτσι δεν είναι, για υποκριτική? Στην ουσία πήγα για να σπουδάσω. Γιατί αυτά τα 3 χρόνια θα ήταν μια σπουδή παραπάνω. Δηλαδή θα έπαιρνε μια καλλιέργεια την οποία δεν είχα πάρει. Πήρε μια καλλιέργεια της 3ης γυμνασίου, ας πούμε. Ήθελες να ξεφύγεις πάντως από το περίγραμμα που... Ήξερα ότι θέλω να ξεφύγω, ναι. Ναι, δεν ήταν στενός αυτός ο χώρος που ζούσα. Και μουσική είχα αρχίσει να κάνω. Ο Γιώργος μου είχε φέρει μια κιθάρα από την Ισπανία, που την είχε ανταλλάξει με μια κούτα τσιγάρα. Και θυμάμαι αυτή την κιθάρα να την κρατάω, είχαν μείνει 2 χορδές μόνο. Η Μη και η Λα. Και έπαιζε το τραγούδι του Ξαργά, το «Σου φέρε νερό στις χούφτες», σε αυτές τις 2 χορδές. Μετά βρήκα εκεί ένα παιδί, πήγα, βάλαμε καινούργιες χορδές. Έκανα μερικά μαθήματα. Η μουσική ήταν δομικό σημείο της ζωής σου, έτσι, από τότε, φαντάζομαι. Κοίταξε, ήμασταν λάτρεις όλοι και ήμασταν ψώνια μέσα στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου. Δηλαδή, ο πατέρας μου λέγανε ότι ήταν ο καλύτερος τραγουδιστής. Αλλά εμείς τραγουδούσαμε, όχι επαγγελματικά. Η μητέρα μου τραγουδούσε ωραία, η οικογένειά της τραγουδούσανε. Αυτό, ο παππούς μου που δεν τον γνώρισα, το παππού του Σαρή, ήταν μουσικός. Υπήρχε αυτή η φλέβα, υπήρχε αυτό το... Δηλαδή, το τραγούδι ήταν... Και ο Γιώργος. Τρελός και εκείνος για το τραγούδι, έτσι δεν είναι? Ο Γιώργος ήταν φοβερός. Αυτός ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Αυτός με έσπρωξε. Στην ουσία, αυτός ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Και μέσα, δηλαδή, έβαλε μένα μπροστά και μόλις άρχισα εγώ λιγάκι έτσι να προχωράω, πήρε και αυτός το θάρρος, ναι. Πήρε το θάρρος, δεν είχε θάρρος εκείνος? Δεν τον έβγαλα εγώ το Γιώργο να τραγουδήσει, αλλά... Ξέρω πώς έγινε με τις άκριες που βρήκε. Η λατρεμένη σου ερμηνεύθρια ποια είναι εκείνη την περίοδο? Πέρα από τους άντρες, πέρα από τον Κατατζίδη. Η Πολυπάνου. Τι σ' αρέσει στην Πολυπάνου? Η κοντράλτα φωνή της. Δεν μ' άρεσαν οι τραγουδίστρες που είχαν ψηλή φωνή. Παρόλο που με συγκινούσε πάρα πολύ η Νίνου.
Η πόλη Πάνου έφερε έναν καινούριο αέρα στο λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή η Γκρέη έφτανε απίστευτα ψηλά η φωνή της, αλλά και η Γιωταλίδια είχε αυτή τη γλύκα, πολύ γλύκα στη φωνή της. Αλλά η πόλη Πάνου έφερε αυτή τη πιο μπάσα φωνή, που δεν ξέρω, στα δικά μου τα αυτιά ήταν. Κάτι διαφορετικό από τις άλλες δύο που μου είπες. Με τις οποίες άλλες δύο συνεργάστηκες κάποια στιγμή, αλλά με την πόλη Πάνου έσμιξες. Όχι, δεν συνεργάστηκα. Με την Γκρέη συνεργάστηκα. Και με τη Γιωταλίδια, δεν κάνατε τις συναυλίες με τον Νταλάρα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό που σε συνεργασία, θέλω να πω, ήταν με την Κέτη, με την Κέτη Γκρέη. Πώς γίνεται και σε σπρώχνει ο Γιώργος στο τραγούδι? Είχε ένα φίλο που ταξιδεύανε μαζί, όπου γνώριζε έναν τραγουδιστή. Και συναντηθήκανε και ο τραγουδιστής αυτός έψαχνε μια κοπέλα, μια τραγουδίστρια, και εγώ ήταν για μένα σε δύο μέρες, ξέρω εγώ, ξεκινούσανε κάπου στην αρχιτεκτονική, ήταν ο Αλέξης Γεωργίου, και έψαχνε απεγνωσμένα να βρει μια τραγουδίστρια. Και ήταν Γενάρης εκεί, 15, 16, 17 Γενάρη, κάτι τέτοιο. Και του είπε ο Γιώργος τότε να πω στην αδερφή μου. Δεν έχεις εμφανιστεί μέχρι τότε πουθενά? Όχι. Μόνο στο σπίτι, φαντάζομαι. Ναι. Είμαι φίλος. Πουθενά. Και τι λες, ναι, στην πρόταση? Και μου λέει ο Γιώργος... Όταν λέμε ο Γιώργος, ο αδελφός σου. Ο αδελφός μου. Ο Γιώργος. Ένας είναι ο Γιώργος. Ναι. Και τι σου λέει? Μου λέει, γύρω στον δρόμο τον Αλέξη και θέλει μια τραγουδίστρια και του είπα να πας εσύ. Και του λέει, τι βλακίες είναι αυτές, του λέω, φύγε από εδώ. Εγώ δεν έχω πάει ούτε σε κέντρο. Να δεις. Δεν έχω δει, ό,τι έχω δει στο σινεμά. Και του λέω, τι θα κάνω εγώ δε. Μου λέει, θες να βγούμε το βράδυ, να πιούμε ένα ποτό και να πάμε εκεί να... μόλις άκουσα εγώ να με βγάλει ο Γιώργος Βόλτα το βράδυ, τρελάθηκα. Ξέρεις, το να βγεις και να πας σε ένα μουσικό μαγαζί, σε ένα αυτό, ήταν μεγάλη υπόθεση. Γεγονός. Λοιπόν, και πήγαμε στην αρχιτεκτονική. Μπουάτι ήταν, έτσι, στην Πλάκα, νομίζω. Ήταν ένα κλαμπ, ήταν... δεν ήταν ακριβώς μπουάτι, ήταν και μπουάτι, ήταν και μπάρι, ήταν μια λέσχη, έτσι, πήγαινε η καλή Αθήνα εκεί, μαζευότανε. Την είχε ο Κιτσίκης στην αρχιτεκτονική. Και παίζανε τζαζ μουσική στην αρχή, νωρίς, και μετά θα έβγαζε λαϊκό πρόγραμμα. Δηλαδή, λαϊκό πρόγραμμα. Τώρα, ο Αλέξης τι μπορούσε να τραγουδήσει λαϊκά, τα έντεχνα της εποχής, τέλος πάντων. Θυμάμαι, ήταν ο δρόμος τότε, του Πλέσσα και του Παπανδόπουλου. Και πήγα, με γνώρισε και μου λέει, έλα αύριο στην πρόβα. Μη φοβάσαι, λέει, να, εδώ θα βγούμε, θα πεις ένα τραγούδι, μην είναι... φαίνεται ότι το είχα κρυμμένο. Στην πρόβα. Και πάω την άλλη μέρα. Και είναι ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και η ορχήστρα, ο Βασιλάς Μαέστρος. Προσωπικότητες. Και μου λέει ο Αλέξης, αν σου πούνε τίποτα, κάποιος από εδώ θα τους στείλει σε μένα. Αρχίζω εγώ τραγουδάω, μου λέει, τι θα πεις, είπα το «Τι να φταίει», ήταν το τραγούδι αυτό. Μαρινέλα. Που δεν πήγαμε μπροστά. Τι να φταίει, αλλά σε πήγες πολύ μπροστά τελικά. Και... μου λέει, τι τόνο θα το πει. Λέω, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, είπα το τραγούδι. Και μετά ρωτάει ο μαέστρος. Στην αρχή λέει, πού τραγούδουσες πριν? Λέω, σπίτι μου. Σπίτι μου, πουθενά. Και σηκώνεται και λέει, κύριε Γεωργίου, λέει, τι θα κάνουμε εδώ, ταλέντα θα ακούμε σήμερα ή θα κάνουμε πρόβα με... Ο Γεωργίου δεν με είχε ακούσει να τραγουδάω. Και έτσι πολύ αποφασιστικά του λέει, παρακαλώ πολύ να ακούσετε την κυρία. Και όταν σε ακούνε, τι γίνεται? Και με διπλερώνει ο Βασιλιάς Αβούκη και μου λέει,
σε ενδιαφέρουν να κάνεις δίσκους και αυτά, να σε πάω σε καμιά εταιρεία. Λέω, δεν ξέρω, αυτό με τον Αλέξη να τα πείτε. Και τι είναι, λέει ο Αλέξης, μάνατζερ σου. Λέω, μάλιστα. Ούτε ήξερα τι είναι ο μάνατζερ. Τέλος πάντων, αυτό το βράδυ τραγούδησα, γιατί την άλλη μέρα που πήγαμε, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης θα δούλευε με τον Γαβαλά και δεν ήρθε. Μας παράτησε. Και μείνατε χωρίς μπουζούκι δηλαδή. Και μας έδιωξαν. Εντυπωσιακό ξέγγελμα. Μετά τι γίνεται. Μετά πάλι ο Γιώργος. Ναι. Πάλι ο Γιώργος μου βρήκε κάτι άλλο εκεί κοντά στη γειτονιά, στο παλαιό Φάληρο. Και το ένα έφερε το άλλο, ρε παιδί μου. Ένας μουσικός έφευγε από εδώ. Γιατί ήμουνα καλή. Ήμουνα... Εσύ το νιώθες. Άπειρη αυτό, αλλά... Τα έλεγα, κατάλαβες. Το νιώθες αυτό, το αισθανόσουν ότι τα λες. Το ήξερα ότι τραγουδάω καλά. Και την τεχνική όμως πώς τη βρήκες, και στο πάτημα και στο χρόνο, να μην φεύγεις, να είσαι κεντραρισμένη. Να σου πω, αυτό είναι, δεν ξέρω. Αυτό ήμουν πιτσίρι. Γιατί... Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αμανέ στα 11. Τώρα, τι αμανέ ήταν αυτός, έτσι. Δεν έχει σημασία. Εγώ το ρίχνα. Στην Κολούμπια πώς φτάνεις? Φτάνω στην Κολούμπη να κάνω ακρόαση για την Οντεόν. Ήταν η μέρα που κάνανε ακρόασεις. Με πήγε ένα παλικαράκι που δούλευε παλιά στο Μάτσα. Και τους είπε ότι ξέρω μια κοπέλα που τραγουδάει, να έρθει να κάνει ακρόαση, να την ακούσετε. Συνήθιζαν οι εταιρείες να το κάνουν αυτό τότε. Ναι. Είχαν κάποιες μέρες που είχαν στούντιο, κρατούσαν τους μουσικούς και όταν τέλειωνε η ηχογράφηση, καθότησαν λίγο παραπάνω και ακούγανε τους νέους ανθρώπους. Εκείνη την ημέρα έγραφε ο Καλδάρας με τον Γιώργο, τον Νταλάρα. Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει τον Καλδάρα. Και όσο καθόμουν απ' έξω, άκουγα το Νύχτες χωρίς φεγγάρι και αυτά που ακούγανε. Και όταν μπήκα μέσα, τραγούδησα αυτά. Ήταν ο Καλδάρας δηλαδή στην ακροασή μου. Και τραγουδάς δηλαδή αυτά που τραγούδαγε και ο Νταλάρας. Ναι. Και μπήκα μέσα και τραγούδησα το Νύχτος χωρίς φεγγάρι. Αυτό θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι τι άλλο είπα. Πέρα από τον Καλδάρα, ποια άλλη ήταν? Ήταν ο Μάτσας, ο Αχιλλέας Θεοφύλου. Ο ηχολήπτης. Και τραγούδησε και μου είπαν, εντάξει, θα σε ειδοποιήσουμε, θα σου πούμε. Ένιωσες ικανοποιημένη εσύ από την απόδοσή σου? Ναι, ναι. Δεν είδες αντιδράσεις εκεί στα πρόσωπά τους? Όχι, δεν το δείχναν αυτό. Καταρχήν, το στούντιο της Κολούμπια είναι τεράστια η αίθουσα και το κοντρόλ ήταν επάνω. Ήσουν πολύ μακριά δηλαδή, δεν έβλεπες τους ανθρώπους. Εκκλιματίστηκες γρήγορα εσύ σε αυτή την κατάσταση? Όταν τραγούδησα πρώτη φορά εκεί στην αρχιτεκτονική, είχα πιάσει ανάποδα το μικρόφωνο. Ήταν κάτι κουμούτσες, τη μικρόφωνα, τα μεγάλα, τα κακέτα. Και ήταν από τη μια μεριά μαύρο, από την άλλη ασημή. Και το είχα κρατήσει ανάποδα. Και μου ήρθαν και μου λένε από εδώ. Εκεί λοιπόν, όταν τραγούδησα το «Όταν πίνει μια γυναίκα», σε λίγες μέρες έγινε αυτό. Και φόρησα ακουστικά. Άκουγα το playback, αλλά δεν άκουγα τη φωνή μου. Και σήκωσα κρυφά-κρυφά το ακουστικό έτσι για να μην με μαλώσουνε, μην με δούνε. Για να ακούω τη φωνή μου φυσικά και τραγούδισα το τραγούδι έτσι. Δεν ήξερα να τους πω, ανεβάστε τη φωνή μου. Ο Βασιλιάδης πώς μπαίνει στη ζωή σου τότε? Η εταιρεία δίνει εντολή να σου γράψει το τραγούδι? Ναι, ναι. Να σου πω, όταν έκανα την ακρόαση, με ειδοποιούν περίπου 2 εβδομάδες να πάω για να υπογράψω συμβόλαιο. Και πήγα με τη μητέρα μου γιατί ήμουν ανήλικη. Δεν έπιανε η δική μου υπογραφή, δεν μετρούσε. Υπέγραψε η μητέρα μου το πρώτο συμβόλαιο. Και τότε θέλανε να βγάλουν ένα 45άρι με το Τζετίνι του Βασιλιάδη, το συνείδησή μου, και θέλανε και ένα flip side. Το flip side λοιπόν ήταν το «Όταν πίνει μια γυναίκα», το οποίο είχε γραφτεί, θα το τραγουδούσε η Χάρμα, η Νανά. Mm-hmm. Αλλά έλειπε η Νανά τότε. Ήταν κάποιος στην Αμερική, δεν ξέρω. Η κόρη του Τόλι Χάρμα. Ναι. Ήταν μια πολύ ωραία, λέει, τραγουδίστρια αυτή.
Βιαζόντουσαν λοιπόν να βγάλουν το 45 του Τσετίνη. Και λένε φέρτε πιτσίρικα. Και λέει δεν το δίνουμε στη πιτσίρικα. Το είχαν πει και άλλες τραγουδίστριες. Εσύ είχες συνέστηση του τι είναι ο Βασιλιάδης? Όχι. Ο Τσετίνης άρεσε? Μου άρεσε, ναι. Και πας και το λες? Το λέω το τραγούδι, ναι. Και όταν βγαίνει ο δίσκος όμως? Ξέρεις την ιστορία τώρα εσύ. Για πες μας. Θέλω να την ακούσω από σένα. Το τραγούδι το είχαν ηχογραφήσει και άλλες τραγούδι. Και η Λίτσα. Mm-hmm. Νομίζω ήταν η Λίτσα Διαμάτη. Και μια άλλη κοπέλα. Και την Πετράκη. Και την Πετράκη. Λοιπόν, το τραγουδάω κι εγώ. Και φεύγω από το στούντιο και μετά ο ηχολήπτης έκανε μόνος του τη μίξη. Δεν ήξερε τώρα πια από τις τρεις φωνές. Δηλαδή το παρακολουθήσαν αυτό. Να. Και στη μίξη ανεβάζει τη φωνή της Πετράκη. Και βγαίνει ο δίσκος. Δεν το έχει πάρει κανένας χαμπάρι αυτό. Ο δίσκος γράφει όμως Αλεξίου. Και γράφει Χάρης Αλεξίου ο δίσκος. Και ακούγεται στην όμαση την Κυριακή το μεσημέρι το πρωί που ήταν η εκπομπή. Η διαφημιστική. Η διαφημιστική της με τη μαμά μου να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Και αρχίζει το τραγούδι και λέω μαμά, πώς με έχει κάνει έτσι τώρα, πώς ακούγεται η φωνή μου έτσι στο ραδιόφωνο, δεν είμαι εγώ. Και ανακαλύπτουμε ότι... Θα έσκασες έχουν... έτσι. Και εγώ, για σκέψω όμως και την άλλη τη γυναίκα, που ακούει τη φωνή της. Και να τη λένε η Αλεξίου. Και να τη λένε Αλεξίου. Έκανε μήνυση με το δίκιο της δηλαδή. Η μαμά σου στεναχωρέθηκε? Όχι. Ο Γιώργος? Ο Γιώργος έλειπε. Γρήγορα διορθώθηκε το λάθος. Το διορθώσαν αμέσως, ναι. Αλλά ήτανε... Κακό ξεκίνημα. Ήτανε, ναι. Περίεργο. Κυρίως για την κοπέλα αυτή. Για την Πετράκη πάντα. Για την Πετράκη, ναι. Πικράθηκε. Και μετά. Τι σου λέει ο Μάτσας? Μιλάτε, όταν πήγες να υπογράψεις, είπε τίποτα στη μητέρα σου? Πρόκειται για ένα ταλέντο, πρόκειται για ένα... Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Υπέγραψα το πρώτο συμβόλαιο. Η αμοιβή μου τότε ήταν, δεν πέραμε ποσοστά, η αμοιβή μου ήταν να πάρω ένα δισκάκι. Δηλαδή, όταν βγήκε το «Όταν πήρε μια γυναίκα», το 45, μου δώσανε αυτό το δισκάκι. Αυτή ήταν. Και στη Μικρά Ασία και αργότερα δηλαδή, τα πρώτα του, η αμοιβή μας ήταν να πάρουμε ένα δίσκο από αυτό που είχαμε τραγουδήσει. Ωραία συμβόλαια έκανατε. Να σου πω κάτι όμως. Η χαρά αυτή που έπαιρνες, δεν μετριέται με τίποτα. Το χάρις πώς προκύπτει? Ήθελα να κάνω καλλιτεχνικό. Εσύ το έκανες? Ναι. Έκανες τη διαφορά όμως. Πετυχημένο πολύ. Εντάξει, το χαρίκλια, χαρούλα. Δεν μας άρεσε να είμαι χαρίκλια. Χαρούλα ήταν η Χαρούλα Λαμπράκη. Σωστά. Διάσημη τότε. Οπότε, Χάρης Αλεξίου ήταν πιο ωραίο, πιο εύηχο. Ήταν και το όνομα του Αλέξη που αυτός με αυτόν τραγούδισε πρώτη φορά. Και πώς θα φέρνει η μοίρα να δοκιμάζεις τραγούδι του Καλδάρα, να τραγουδάει ο Νταλάρας νωρίτερα και να συμμετέχεις στο δίσκο μετά Μικρά Ασία, με τους δύο συντελεστές. Ναι, γιατί ο Καλδάρας ήταν μπροστά στην ακρόαση που μου έγινε, δηλαδή με έχει ακούσει. Μετά βγαίνει το «Όταν πήρε μια γυναίκα», το ακούει και αυτό το τραγούδι ήταν διαβατήριο, δηλαδή με πήρε ο Βοσκόπουλος μαζί του και τραγούδισα και ο Διονυσίου. Σ' άρεσε ο Βοσκόπουλος? Ναι, μου άρεσε. Είχε λάμψει από τότε? Ναι, βέβαια. Σου έδωσε και κάτι 45, είπες. Εμφανίστηκες και στην ταινία, ο άγνωστος εκείνης της νύχτας. Ναι, ναι. Ήτανε πολύ ωραίος ο Τόλης. Το μονοπάτι μας στενό. Τους δυο μας στεχωρούσε. Για μας κάνει στον ουρανό να ανοίξει δεν μπορεί. Yeah.
Κοίταξε, ο Τόλης καταρχήν είναι καλός άνθρωπος, ρε παιδί μου. Άρχοντας. Καλός άνθρωπος. Και κύριος. Ο Διονυσίου, άλλο παλικάρι αυτός. Όταν κάναμε πρόβα, γυρίζει, ήμασταν διάφορες κοπέλες κάτω και λέει, ποια θα μου κάνεις εγώντο? Και όρμησα αμέσως εγώ πάνω, στην πίστα. Και λέω, εγώ θέλω. Στα Δειλινά ήσασταν? Ναι. Και πώς ήξερες να κάνεις και σεγόντα? Έλατε. Αυτό είναι μια τέχνη ιδιαίτερη. Ναι, ναι. Το έχουν όλοι. Κοίταξε, το είχα, ρε παιδί. Τραγουδάγα με τη μάνα μου πριν ως εγώντα. Ο Στράτος άρεσε? Πολύ. Από τότε? Γιατί το λέω αυτό, γιατί εσύ συνηθίζεις μετά να μπλέκεις τη μοίρα σου και να ξεχρεώνεις με το παρελθόν. Δηλαδή, σεγοντάρεις και το Στράτος στα χρόνια του 80, μέχρι και το Τζετίνι σεγοντάρεις. Και λέω μήπως η φωνή του άλλαξε στον χρόνο, μήπως άρεσε περισσότερο μετά. Κολλάγα πάρα πολύ καλά επάνω του. Δηλαδή, τραγουδούσαμε μαζί. Του Στράτου του άρεσε να του κάνει σεγόντα, συνέχεια. Δηλαδή, αν μπορούσε να είναι όλο το τραγούδι έτσι, ξέχναγε και τα λόγια. Και έχοντας ακόμα μια φωνή μαζί του, τον οδηγούσε. Ο Καζατζίδης πώς ήταν στα σεγόντα που του έκανες? Τον Καζατζίδης τώρα... καθόμουν και απορροφούσα και τη λεπτομέρεια που έχει κάνει. Για να κολλήσεις πάνω του, Ναι, για να μπορέσω να το κάνω κι εγώ αυτό, γιατί έκανε δύσκολα πράγματα που δεν τα, με γυμνό μάτι που λέμε, δεν τα βλέπες, αλλά ήταν πολύ ιδιαίτερα. Κωνσταντίδης, άλλο. Ο λατρεμένος σου είναι εσένα? Ναι. Αυτός και ο Γρηγόρης. Άλλο πράγμα ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης, δηλαδή, από το Θεοδωράκι και μετά, από τη Ρωμιοσύνη και μετά, ήταν για μένα ο μεγάλος μου φωτεινός. Ο άλλος? Ο άλλος ήταν πριν και από το φωτεινό. Δηλαδή, ο άλλος ήταν η φωνή που γεννήθηκε ερήμη. Στη Μικρά Ασία ποιος σε προσκαλεί? Από την εταιρεία. Mm-hmm. Από την εταιρεία. Πώς ήταν ο κύριος Απόστολος? Σαν θείος μου. Ο Απόστολος Καλδάρας ήταν ένας κύριος που μπορεί να τον είχες και καθηγητή, μπορεί να ήταν ο καλός θείος που τον σεβόσουνα, ο σπουδαγμένος, σοφός άνθρωπος, σοβαρός και καλοσυνάτος. Είχε μια αρχοντιά ο Καλδάρας. Στα παίρναγε ωραία τα τραγούδια? Ήταν, ναι, απαιτητικός? Κοίταξε, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες. Δεν θυμάμαι, είναι πολλά τα χρόνια. Ο Νταλάρας πώς σου φάνηκε τότε? Το γνωρίζεις? Τον Νταλάρα τον άκουσα πριν ασχοληθώ με το τραγούδι. Όταν είχε πει το πρώτο του τραγούδι. Το 21 ήταν το πρώτο, δεν θυμάμαι. Ας πούμε η επιτυχία του. Η επιτυχία του στο ραδιόφωνο. Τον είχα ξεχωρίσει από τότε. Ο Πυθαγόρας τι σου λέει? Γιατί μιλάμε πάντα για τους συνθέτες, δεν μιλάμε για τον στιχουργό των τραγουδιών. Εγώ ήμουν ζευγάρι με τον Αχιλλέα Θεοφύλου. Δηλαδή, παντρευτήκαμε με τον Αχιλλέα. Ποια χρόνια? Το 75 παντρευτήκαμε, αλλά από το 72 είμαστε ζευγάρι. Με τον παραγωγό της Μήνος. Ναι. Μετά πήγε στην Κολούμπια. Όταν κάναμε τη Μικρά Ασία, είχε ετοιμάσει όλη τη δουλειά ο Αχιλλέας, αλλά εντωμεταξύ είχε πάει στην Κολούμπια. Mm-hmm. Δούλευε στην Κολούμπια μετά. Και την έκανα με άλλο παραγωγό. Ναι. Τη Μικρά Ασία με τον Σπύρο Ράλη. Και τον Πυθαγόρα? Ο Πυθαγόρας, λοιπόν, ήταν φίλος του. Ήταν μια ωραία παρέα. Ο Αχιλλέας, ο Πυθαγόρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος. Δεν ήταν μόνο οι συνεργασίες. Ήταν και φίλοι. Δηλαδή πηγαίναμε στο σπίτι του Πυθαγόρα. Και ήταν ένας ωραίος τύπος, άνθρωπος του θεάτρου. Έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες τότε. Πολύ ευγενικός, πολύ διακριτικός. Εγώ τους θυμάμαι αυτούς τους ανθρώπους όλους να μου συμπεριφέρονται έτσι με ένα σεβασμό και μια καλοσύνη. Είσαι και εσύ ξεχωριστή δημιουργός.
Τον Πυθαγόρα σαν στιχουργό πώς το χαρακτηρίζεις? Λαϊκό. Τι σημαίνει λαϊκό? Λαϊκό, άμεσο. Ο Πυθαγόρας σε ένα τετράστιχο είχε πει το τραγούδι. Δεν είχε ούτε, πώς το λένε, μεταφορές, ούτε... Στόλεγε το τραγούδι. Ήταν ο λαϊκός στιχουργός της εποχής, με τις μεγάλες επιτυχίες, που οι πιο έντεχνοι δεν τον προτιμούσανε. Το σνομπάρανε και λίγο. Ναι, το σνομπάρανε. Αλλά ο Πυθαγόρας έκανε τα τραγούδια που άκουγε όλος ο λαός τότε. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τι διαφορετικό έχει από τον Πυθαγόρα? Θεωρείται πιο ποιητής ο Λευτέρης. Η Μικρά Ασία δεν έχει ποιητικότητα δηλαδή? Έχει ποιητικότητα. Αλλά δεν είναι μόνο η Μικρά Ασία που έχει γράψει ο Πυθαγόρας. Δεν ξέρω τώρα, μην με βάλεις να σου αναλύσω τους ανθρώπους. Νομίζω ότι την Κεσαριανή δεν θα την είχε γράψει ο Πυθαγόρας. Ο Ρασούλης τι είχε? Ο Ρασούλης είχε την ανατροπή. Και εκεί όμως ο Πυθαγόρας στο δίσκο που κάνατε, στα τραγούδια της Χαρούλας, ναι, έβαλε και τη δική του ανατρεπτική πινελιά. Ναι, ναι. Ο Θεοφύλου το φρόντισε αυτό. Γιατί νομίζω ότι ο Λοΐζος δεν θα το ήθελε. Είχε και εκείνος τα ίδια αισθήματα απέναντι, ναι, στον Πυθαγόρα δηλαδή. Κοίταξε να δεις, όχι μόνο για τον Πυθαγόρα. Η μούσα του Μάνου, του Λοΐζου, ήταν η Φαραντούρη, η Μαρία. Ο Μάνος ήθελε τη Μαρία Φαραντούρη να μπει τα τραγούδια του. Γι' αυτό βρήκε και μια κοπέλα που της έμοιαζε στο Καλημέρα Ήλιε. Αλιμπέρτη. Έχει μια φωνή έτσι που φέρνει λίγο στη Μαρία. Εσένα πώς αντιμετώπιζε ο Λοΐζος? Μια καλή λαϊκή τραγουδίστρια. Μέχρι εκεί. Έβαζε και του τραγουδούσα δημοτικά. Κοίτα, δεν τον εγωιτεύανε νομίζω τον Μάνο. Τα ανατολίτικα τραγούδια και τα γυρίσματα στη φωνή και αυτά. Δεν τον εγωιτεύανε αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν έκανε ο Ξυδάκης τα τραγούδια της Γυφτιάς, τα είχε ζηλέψει πολύ ο Μάνος. Αυτό του έδωσε το έναυσμα να γράψει ανάλογα δηλαδή. Θα ήθελε πάρα πολύ να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Και το έκανε. Και μετά από τα τραγούδια της Γυφτιάς, γίνανε τα τραγούδια της Χαρούλας. Τον τίτλο ποιος τον έδωσε στο δίσκο? Δεν ξέρω. Τα τραγούδια της Χαρούλας. Ναι. Είναι τολμηρός για τα δεδομένα της δισκογραφίας της ελληνικής δίσκος. Ναι. Είσαι 9 χρόνια τραγουδίστρια τότε. Ο Μάνος. Δεν ξέρω, μπορεί να μην ήθελε να πάρει πάνω του όλο αυτό το... αυτή τη λαϊκότητα που υποτίθεται το Ουσάκα, ας πούμε, που πρωτόγραψε ο Λοΐζος με το «Όλα σε θυμίζουν, το φαντάρο, το τέλει τέλει». Μου λέει ο Αχιλλέας, ακόμα και τώρα, ότι αναρωτιόταν αν θα τα βάλει αυτά τα τραγούδια μέσα. Ο Αχιλλέας Θεοφύλου, σε βοήθησε στην καριέρα σου? Με βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά με βοήθησε αλλιώς ο Αχιλλέας. Πώς δηλαδή? Με τον Αχιλλέα άρχισα να διαβάζω. Άρχισα να... την καλλιέργεια που δεν είχα πάρει από τα σχολεία, την πήρα από τον Αχιλλέα. Γιατί ο Αχιλλέας ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλλιεργημένος και νέος τότε. Οπότε, δίπλα στον Αχιλλέα, άκουσα τον Μπρασένς, άκουσα τον Ρεζιάννη, διάβασα ποίηση. Όλα αυτά, ο δάσκαλός μου σε αυτό ήταν ο Αχιλλέας. Δηλαδή καθόμασταν μαζί και μου διάβαζε ποίηση. Μου δίνει βιβλία, ακούγαμε μουσική. Και παράλληλα αυτό που έκανε, δηλαδή οι συνεργασίες του, οι συντροφιές του, ο Νίκος Καρούζος, ο ποιητής, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο ποιητής, ο Μάνος Λοΐζος, άνθρωποι που είχαν ένα πνεύμα και είχαν μια καλλιέργεια. Και εγώ καθόμουν κοντά τους και ρούφαγα από αυτό. Δηλαδή, αυτό θέλω πρώτα απ' όλα να πω για τον Αχιλλέα. Γιατί ο Αχιλλέας ήξερε τις δυνατότητές μου και τις ήξερε περισσότερο από κάθε άλλο βέβαια. Τρογόμαστε λίγο γιατί ήθελε να πω λαϊκά τραγούδια και εγώ κλώτσαγα. Εκείνη την περίοδο? Ναι. Στις αρχές του 70 δηλαδή, στα μισά του 70? Ναι, στα μισά του 70. Αλλά και αργότερα προς το 80. Εκείνος ήθελε να πει, να λες λαϊκά και εσύ να λες άλλα πράγματα? Ναι.
σε δέσμευε το λαϊκό. Και μου έλεγε ότι μεγαλοπιανόμουν. Κατάλαβες ότι τι έγινε, δεν σ' αρέσει, τι θες να πεις, Μότσαρτ, θα τραγουδήσεις. Του έλεγα, αυτόν δεν τον θέλω. Ας πούμε. Και πολλές φορές έτσι κοντραριζόμαστε. Και πολλές φορές είχε δίκιο που εγώ όμως δεν το καταλάβαινα. Δηλαδή έχω αποφύγει να πω, δεν θέλω να πω τώρα πια, έχω αποφύγει να πω πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια, γιατί η καρδιά μου χτύπαγε αλλού και τώρα ξέρω ότι αν θα τα έλεγα θα είχα κάνει πολύ σωστά. Γι' αυτό και στο δίσκο με τον Λοΐζο το κάνει διάλειμμα Καρούλα, πες μας τον Καρσιλαμά. Ω, δεν ξέρω, αυτό είναι του Ρασούλη και του Λοΐζου. Αλλά είναι «Κάνε διάλειμμα Χαρούλα», πες μας τα λαϊκά. «Κάνε διάλειμμα Χαρούλα, πες μας το Καρσίλαμα, να γλυκάνεις τις καρδιές μας και τα βρίσκουμε μετά. Κάνε διάλειμμα να σβήσει της καρδιάς μας η φωτιά, ο χορός να μας μεθύσει και να βρίσκουμε μετά». Άλλη μια φορά σε είδα ξαφνικά, σαν να φύσα που τη σκίζει κάποιο χέρι. Ήταν Μάης πια του 77, μόλις πρόλαβα και σ' άγγιξα στο χέρι. Εμένα δεν μ' άρεσαν τα τραγούδια του Λοΐζου τότε. Γύφτησα τον Εβίζαξε και τι είναι αυτά. Την 8η μέρα ο Θεός έφτιαξε και τον Παγλαμά. Τι είναι αυτά τώρα, είναι τραγούδια αυτά. Και πώς τα τραγούδησες τόσο ωραία. Λοιπόν, τα τραγούδησα γιατί... Γιατί... Ήταν ο Μάνος Λοΐζος και για να το έχει κάνει ο Μάνος Λοΐζος σημαίνει ότι ήταν καλά τα τραγούδια. Αλλά η καρδιά μου... Δεν ήταν, η καρδιά μου ήταν στο «Όλες ρυθμίζουν». Κατάλαβες, δεν ήταν στο «Γύφτησε τον Εβίζαξε». Δηλαδή η μουσική έτσι, ήταν πολύ εντεχνήλα αυτή για μένα. Μου άρεσαν πιο θερμά πράγματα. Τα τραγούδια που σου έδωσε ο Κουγιουμτζής τότε σου άρεσαν? Πάντα στη δεκαετία του 70 είμαστε. Ναι, μου άρεσαν. Ήταν και αυτά πολύ λαϊκά. Εμένα ξέρεις τι δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε το τραγούδι να παίζει ανάμεσα στο λαϊκό και στο έντεχνο. Θες να είναι ξεκάθαρο, σταράτο. Ήθελα να είναι ξεκάθαρο. Ήθελα δηλαδή ο δρόμος να είναι ένα χιτζάζ, ένα σαμπάχ, ένα ουσάκ, να το πεις ρε παιδί μου. Αυτά που... και ο Καλδάρης είχε τέτοια στοιχεία. Ξαφνικά ας πούμε σου ρίχνει ένα ματζόρε μέσα και σου άνοιγε άλλους δρόμους. Εμένα όμως εγώ ήμουνα λίγο με παροπίδες. Δηλαδή άκουγα, ήθελα ένα καθαρό πράγμα να ακούσω. Παρ' όλα αυτά όμως το υπηρέτησα. Με τον Νταλάρα πώς δένετε η συνεργασία σας? Εκείνος σου λέει έλα μαζί μου. Όχι, συναντηθήκαμε στη Μικρασία με τον Νταλάρα. Δηλαδή στο στούντιο έγινε η συνάντησή μας και η γνωριμία μας. Και από την αρχή γίναμε φαν ο ένας του άλλου. Γιατί μας άρεσαν τα ίδια πράγματα. Του άρεσε πάρα πολύ να μ' ακούει να τραγουδάω. Και επειδή ο Γιώργος δεν είχε το δημοτικό στοιχείο τότε, και αυτός με τσίγκλαγε να του πω δημοτικά. Να του πω δημοτικά, την οποία τεχνική απέκτησε μετά κι αυτός. Γιατί τραγουδούσαμε... Εγώ το δημοτικό που άκουσα, το άκουσα από τον Παπασιδέρη και αυτόν τραγούδησα. Τη Μητάκη, τον Παπασιδέρη, τους καθαρούς, χωρίς μέσα... Τους γνώρισες αυτούς που μου λες τώρα, τον Παπασιδέρη, τη Μητάκη? Τη Μητάκη όχι. Αλλά όταν έκανε τα δημοτικά τραγούδια, πήγα στον Παπασιδέρη και τον βρήκα στη Σαλαμίνα και του ζήτησα την ευχή του δηλαδή. Ήτανε βετεράνος τότε, παλέμαχος ήταν, έτσι δεν είναι, αποσυρμένος. Κοίταξε, για μένα ο Παπασιδέρης είναι ότι ήταν ο Καζατζίτης για το λαϊκό τραγούδι, σαν αξία έτσι. Ήταν ο Παπασιδέρης.
λέγαμε ο βασιλιάς, ας πούμε, το δημοτικό τραγούδιο. Τα δημοτικά ξεχρέωσες και κοιτάπες πολύ ωραία, με ένα δικό σου τρόπο. Ξέρεις, όταν είπα τα δημοτικά τραγούδια, πριν από περίπου 1-2 μήνες είχα κάνει εγχείρηση στις φωνητικές μου χορδές. Είχα πολύποδα. Και ξέρεις, όταν κάνεις χειρουργηθείς, μετά δεν μπορείς να τραγουδήσεις, δεν κάνεις να μιλήσεις. Κάνεις αφωνία, ξέρω, 15-20 μέρες, μετά αρχίζεις σιγά-σιγά μιλάς. Και όταν πήγα στο στούντιο να τραγουδήσω, ακόμα η φωνή μου ήταν, δεν είχε γυμναστεί καλά μετά από την επέμβαση. Παρ' όλα αυτά όμως τα είπα καλά. Γερμανίες είναι καθηλωτικές. Τα είπα καλά. Ο Σούκας έκανε καλή δουλειά εκεί. Ναι. Σούκας, πω, τι ωραίος. Δουλέψαμε πολύ με τον Τάκη. Και στις Μπουάτ, που ήσασταν μαζί με τον Ταλάρα, Θεμέλιο και Διαγώνιος, ωραίο κλίμα εκεί. Είχαμε πολύ ωραίες ορχήστρες. Δηλαδή ο Γιώργος, γιατί ο Γιώργος τις διάλεγε τις ορχήστρες. Ως μουσικός αυτός ήξερε με ποιους ανθρώπους να δουλέψει. Οπότε τώρα τι να πω, για το Χάρη Καλέα, ας πούμε, στο πιάνο, ο Βαρδής κιθάρα, ο Σούκας Σαντούρη. Ο Νικολόπουλος Μπουζούκη. Ο Νικολόπουλος Μπουζούκη, ο Φίλιππος Τσεπερούλης, φλάουτα πνευστά. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το τάτε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω και το τάτε σου. Δεν θα μπορούσε μία εκπομπή να σκιαγραφίσει το χάρισμα της Χάρης Αλεξίου. Θα έπρεπε να κάναμε σειρές ολόκληρες για να συνοψίσουμε την πολύπλοκη πολυτιμότητά της. Θα είναι κοντά μας για μία ακόμη κατάθεση ψυχής. Τυχεροί και ευλογημένοι εσείς και μαζί σας κι εγώ.